Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Καρδίτσα Live Net, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Καρδίτσας. Γιορτή του ποδοσφαίρου, αναμφίβολα, με τις ομάδες που συμμετείχαν στο προπαιδικό και παιδικό πρωτάθλημα, μετά από ένα μαραθώνιο να φτάνουν στον τελικό, σε δύο τελικούς που θα πραγματοποιηθούν εδώ σήμερα, για να αναδειχθεί αυτή που θα πάρει το κύπελλο, που θα πανηγυρίσει την κατάκτηση αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, γι' αυτό γιορτή οι σημερινοί αγώνες που θα διεξαχθούν, είναι και γιατί είναι ο θρίαμβος του ερασιτεχνισμού, θα λέγαμε, παιδιά, μικρές ηλικίες που θα βρεθούν αντιμέτωπα στο γήπεδο για να παίξουν χωρίς να υπάρχει κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού τους, πέρα από την διάκριση, πέρα από το ποδόσφαιρο, πέρα από το να προσφέρουν θέαμα και να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Να περάσουμε στις δύο ομάδες, να περάσουμε συνθέσεις των δύο ομάδων. Η τυπικά γηπεδούχος Ποδοσφαιρική Ακαδημία Σοφάδων είναι η ομάδα που φοράει τις πορτοκαλί εμφανίσεις. Να πούμε εδώ ότι και οι δύο ομάδες έχουν ως χρώματα το άσπρο και το μαύρο, οπότε υποχρεωτικά μία εκ των δύο θα έπρεπε να φορέσει κάτι διαφορετικό. Η Ακαδημία λοιπόν Σοφάδων είναι αυτή που θα παίξει με τις πορτοκαλί εμφανίσεις και η σύνθεσή της είναι ο Γκαντής κάτω από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα ο Θόδωρος Τσάκος, Κόκαλης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολόπουλος, Γεωργίου, Τσαχματιώτης, Εκίζογλου, Βασίλης, Ζουρνατζόγλου, Πασχαλίδης και Κούλπας. Από την άλλη πλευρά οι Ελπίδες Καρδίτσας. Οι άλλοι φιναλίστ με τον Πρέπα τερματοφύλακα και τους υπόλοιπους 10 να είναι η Καρατέλιος, Ευθυμίου, Λιάπης, Κοντός, Παναγιώτης Ζάγκος, Ηλίας Ζάγκος, Ζευγαράς, Τσιντός, Μπαρντάς και Γραβάνης. Όλα έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει ο πρώτος τελικός αυτός του προπαιδικού πρωταθλήματος. Να σας θυμίσουμε ότι είναι 25 λεπτά τα ημίχρονα στο προπαιδικό, 30 λεπτά στο παιδικό. Και έχουμε το ξεκίνημα με την ομάδα των Σοφάδων της Ακαδημίας, Σοφάδων στη Σέντρα. Πρώτη προσπάθεια και πλάγιο out, Καρατέλιος θα το εκτελέσει. Απομακρύνεται η μπάλα, έγινε όμως το λάθος, επιμένει η ομάδα των Ελπίδων. Ο Μπαλντάς θα πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει offside, θα κάνει το παράλληλο γύρισμα. Απομακρύνουν όμως οι αμυντικοί. Και προσπαθεί να βγει τώρα η ομάδα των Σοφάδων μπροστά. Θα κοπεί ο Τσάκος και επιμένει η ομάδα των Ελπίδων με τον Μπαλντά. Φαίνεται να χτύπησε εκεί λίγο ο αρχηγός των Ελπίδων και έχουμε πλάγιο για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες εφόσον αυτό χρειαστεί. Ο Ηλίας Ζάγκος επέστρεψε την μπάλα στον Γκαντή στα πλαίσια του fair play, αλίμονον σε αυτά τα παιχνίδια δεν είχαμε fair play. Αυτό είναι που μαθαίνουν πρώτα οι νεαροί ποδοσφαιριστές και που πρέπει να μαθαίνουν πρώτα. Το δυνατό σούτ από τον Γκαντή φέρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Εκεί ο Ζευγαράς την προωθεί προς την περιοχή των Σοφάδων. Ελέγχει την μπάλα ο Αποστολόπουλος και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Μπαλντάς, κλεισμένος ανάμεσα από δύο παίκτες. Καταφέρνει, περνάει πολύ ωραία με τα κουνάκι και γίνεται τώρα προσπάθεια για σέντρα από τον Παναγιώτη Ζάγκο, η παρέμβαση και το πλάγιο. Η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα φτάνει στο ύψος του πέναλτι, η κεφαλιά που γίνεται. Δεν ανησυχεί τον τερματοφύλακα, η κεφαλιά από τον Τσιντό. Τελικά έχουμε κοντράρει μπάλα, έχουμε νέο κόρνερ. Μην σας ξεγελά, η εικόνα είναι... όντως είναι πιο κοντά η εκτέλεση των κόρνερ λόγω της ηλικίας των παιδιών. Μπαλντάς λοιπόν προσπαθεί να στείλει την μπάλα απευθείας, θα φύγει όμως out. Δυνατό βολέ από τον Γκαντή, περνάει η μπάλα. Προσπαθεί να βγει μπροστά η ομάδα των Σοφάδων και θα τα καταφέρει. Ο Κούλπας είναι αυτός που θα μπει στην περιοχή, προσπάθησε να κάνει το σουτ, έπεσε στα πόδια του ο Λιάπης. Επιμένει η ομάδα των Σοφάδων και θα κερδίσει φάουλ. Ένα φάουλ θα το κερδίσει ο Τσαχματιώτης. Τσαχματιώτης λοιπόν πίσω από την μπάλα. Επιχειρεί απευθείας, την μπάλα καταλήγει στα ρίχια. Κακή εκτίμηση από τον Πρέπα, τον τερματοφύλακα των Ελπίδων, τον ξεγέλασε η μπάλα. Έτσι ο Τσαχματιώτης στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης ανοίγει το σκορ για την ομάδα των Σοφάδων, η οποία προηγείται 1-0, θυμίζουμε ότι είναι και τυπικά γηπεδούχος.
Στη σέντρα οι παίκτες των Ελπίδων, οι οποίοι θα προσπαθήσουν τώρα να βγουν μπροστά για να καταφέρουν να ισοφαρίσουν. Η παλιά που γίνεται κόβεται εύκολα από τον σκόρερ, από τον Τζαχμαθιώτη. Επιμένουν όμως οι παίκτες του κυρίου Κουτσονάσιου και θα κερδίσουν ένα πλάγιο. Καρατέλιος. Ζάγκος Ηλίας προσπαθεί, θα κερδίσει φάουλ, δεν έχει συνέχεια η φάση. Θα κερδίσει φάουλ από την επέμβαση του Καρατέλιου. Γραβάνης θα επιχειρήσει να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί που είναι το σύνολο σχεδόν των παικτών των δύο ομάδων, μέσα στην περιοχή του Γκαντή. Εκτελεί ο Γραβάνης, θα γίνει κεφαλιά, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Τώρα θα τη βγάλει από την περιοχή του Τσαχματιώτης και θα προσπαθήσει να τροφοδοτήσει τον Ζουρνατζόγλου. Έκοψαν όμως οι αμυντικοί και επιμένει τώρα ξανά η ομάδα των Ελπίδων. Με τον Ηλία Ζάγκο, τον Καρατέλιο να τον κόβει, να κερδίζει και να ξεφεύγει. Στη συνέχεια έχουμε το φάουλ που κερδίζει ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Ο Γκαντής έρχεται να προωθήσει την μπάλα με το σουτ. Θα τη στείλει όμως απευθείας πλάγια. Φάουλ που εκτελέστηκε από τον Γραβάνη. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Έρχεται ο Μπαλντάς να κερδίσει άλλο ένα φάουλ αρκετά μακριά από την περιοχή του Γκαντή. Και πάλι ο Γραβάνης σε αυτό το φάουλ. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί που ο Γκαντή δεν έχει πρόβλημα να την μαζέψει και να δώσει τέλος στην προσπάθεια των τυπικά φιλοξενουμένων να απειλήσουν την εστία του. Ζάγκος απομάκρυνε. Μπαλντάς. Θα κερδίσει φάουλ από την επέμβαση του Κόκαλη. Βαθιά μπάλια από το Γραβάνη. Ο Ηλίας Ζάγκος με την μπάλα καταφέρει να ξεφύγει. Θα κάνει το γύρισμα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Δεν φεύγει μπάλα από την περιοχή. Μπαλντάς. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει λίγο δίπλα από το δεκάρι του Μπαντή. Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα των Ελπίδων με την συμπλήρωση 9 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Γκαντή. Η κεφαλιά θα βγάλει σε καλή θέση τον Ζάγκο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή απέναντι στον Μπαντή. Ο Ζάγκο θα σου πάρει. Τελευταία στιγμή θα έρθει ο Τσαχματιώτης και θα κόψει τον επιθετικό. Η εκτέλεση του κόρνερ. Και πάλι ο Τσαχματιώτης θα διώξει. Το σουτ που γίνεται από τον Καρατέλιο, από μακρινή αμυντική. Νέο σουτ, είναι καλό, η μπάλα θα περάσει πάνω από το δοκάρι. Μετά το ελεύθερο του Γκαντή, η μπάλα θα καταλήξει στον Κούλπα, ο οποίος προσπαθεί να την προωθήσει προς τον Ζουρνατζόγλου. Ζουρνατζόγλου θέλει να ξεφύγει και τα καταφέρνει. Υπάρχει όμως παράβαση, λέει ο διαιτητής, θεωρώντας μάλλον ότι πήρε την μπάλα με το χέρι. Αυτό δείχνει στον Ζουρνατζόγλου ότι πήρε την μπάλα με το χέρι και την έφερε μπροστά. Έτσι είναι ως μη γενόμενη η φάση από το σημείο που εκείνο και μετά τη στιγμή που σφύριξε ο ρέφερι της συνάντησης. Γραβάνης προωθεί την μπάλα. Προσπαθεί ο Ηλίας Ζάγκος. Είναι αυτός που θα μπει στην περιοχή. Θα πέσει, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο διαιτητής. Γκαντής θα μαζέψει. Και πάλι στη μεσαία γραμμή η μπάλα μετά το βολέ θα φύγει προς την περιοχή της Ακαδημίας Ελπίδων. Πιέζει ο Ζουρνατζόγλου, έρχεται και ο Τσαχματιώτης, ήταν εκεί να πιέσει. Όχι, ήταν ο Κούλπας αυτός που βγήκε σε βοήθεια στο συμπαίκτη του. Τελικά θα κερδίσουν ένα πλάγιο out τυπικά φιλοξενούμενοι. Γραβάνης θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Όλα τα στημένα από τον ποδοσφαιριστή των Ελπίδων εκτελούνται. Κοντός. Καταφέρνει να περάσει ο Κοντός, αλλά τελικά είναι αυτός που θα στείλει την μπάλα out. Κούλπας. Κάνει τρίπλες, καταφέρνει, κρατάει στον έλεγχο του την μπάλα. Θα παραχωρήσει όμως τελικά ένα πλάγιο.
Μπαλτάς, θέλει να ξεφύγει, θα τον κόψει ο Αποστολόπουλος. Και στη συνέχεια έχουμε φάουλ στη διεκδίκηση εκεί από τα δύο εξάρια, από τον Ζάγκο και τον Γεωργίου, φάουλ υπέρ του Γεωργίου. Χάθηκε όμως η μπαλά για τους παίκτες του Πασοφάδων, η μπροστινή μπαλιά για τον Ηλία Ζάγκο. Ο Γκαντής δεν έχει πρόβλημα να βγει και να μαζέψει. Γραβάνη στη μεσαία γραμμή, δεν μπόρεσε να απομακρύνει και τώρα θέλει να βγει μπροστά. Ο Πασχαλίδης, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή, Πασχαλίδης θα πλασάρει, μεγάλη ευκαιρία, βγήκε, απομάκρυνε ο Πρέπας. Επιμένουν οι παίκτες Σοφάδων με τον Τσαχματιώτη. Ούτε αυτό το σούτ έφτασε προς την εστία και τελικά θα βγει η μπάλα από την περιοχή των Ελκίδων. Με τον Ζευγαράναν αυτός που τώρα τροφοδοτεί τον Ζάγκο. Ζάγκο θέλει να κάνει την παράλληλη σέντρα, θα κοπήσει σε κόρνερ. Το κόρνερ θα εκτελεστεί από τον Μπαλντά. Θα φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή. Περνάει, είναι ο Ζευγαράς από την από εδώ πλευρά. Δεν καταφέρνει να κάνει το κοντρόλ και στη συνέχεια παραχωρεί πλάγιο out. Κούλπας για την ομάδα των Σοφάδων. Αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Εκείνο ο Πασχαλίδης, ο οποίος κόβεται από τον Ευθυμίου. Ζευγαράς. Ζευγαράς που καλύπτει την αριστερή πλευρά και συνεχίζει. Τώρα θα δώσει στο Ζάγκο. Ο Ζάγκος προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Έχει δύο αντιπάλους κοντά του, τους τριπλάρει. Συνεχίζει να κρατάει την μπάλα. Κόβεται τελικά από τον Τσαχματιώτη που απομακρύνει προσπαθώντας να βρει τον Ζουρνατζόγλου. Ζουρνατζόγλου με τον Ευθυμίου. Πασχαλίδης τελικά κάτοχος της μπάλα. Ξανά για τον Ζουρνατζόγλου. Κακή απομάκρυνση. Θα κερδίσει ο παίκτης των Σοφάδων και στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ. Το φάουλ που θα εκτελεστεί στο ύψος του πέναλτι, εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Τσαχματιώτης. Δεν είναι πολύ δυνατή, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Πρέπα που παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. 1-0 προηγείται η ομάδα της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας Σοφάδων από το 5ο λεπτό με το απευθείας χτύπημα φάουλ του Τσαχματιώτη. Και είναι αυτή που βρίσκεται στην επίθεση, χάθηκε όμως η μπάλα, θα ξανακερδίσει ο σκόρερ. Απομακρύνουν οι αμυντικοί και τελικά στο κέντρο του γηπέδου έχουμε τον Ηλία Ζάγκο να κατεβάζει την μπάλα και να κάνει ατομική προσπάθεια να περάσει. Είναι σε θέση offside. Είναι σε θέση offside ο Ζευγαράς. Ως μη γεννόμενη λοιπόν η φάση και ο Γκαντής φέρνει την μπάλα προς την περιοχή των Ελπίδων. Εκεί είναι μόνος του ο Γραβάνης. Ζάγκος θα κάνει το σουτ. Κοντράρει μπάλα, καταλήγει στα χέρια του Γκαντή. Το σούτ από τον τερματοφύλακα του Πασοφάδων θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή των Ελπίδων. Εκεί τώρα ο Πασχαλίδης, κοντά στη μεσαία γραμμή βέβαια, θα χάσει την μπάλα από τον Κοντό. Ο Κοντός κάνει την ατομική προσπάθεια. Θα πέσει στα πόδια του και θα απομακρύνει σε πλάγιο out ο Βασίλης Εκίζογλου. Μπαλντάς. Έχει βγει η μπάλα, σημειώνει ο βοηθός. Γραμμή από τον Γκαντή και αυτό θα γίνει. Εκεί που θα πάρει την κεφαλιά ο Ζάγκος ο Παναγιώτης. Και αυτός είναι που αναλαμβάνει να την προωθήσει προς την περιοχή των Σοφάδων. Θα κόψουν οι αμυντικοί. Και ο Γεωργίου τώρα θα τη φέρει προς τον Πασχαλίδη. Δυνατή όμως η μπαλιά, καταλήγει απευθείας πλάγι out. Πασχαλίδης θα χάσει από τον Μπαλντά. Μπαλντάς προσπαθεί να βρει τον Ηλία Ζάγκο. Θα πέσει στα πόδια του με εντυπωσιακό τάκλιν ο Αποστολόπουλος και θα απομακρύνει. Ζάγκος έκοψε
ο Τσαχματιώτης. Ξανακερδίζουν οι παίκτες των Ελπίδων με τον Κοντό. Τον επιτηρείο Πασχαλίδης καταφέρει να περάσει ο Κοντός ωραία την μπάλα στο Ζευγαρά που θα κάνει τη σέντρα για να απομακρύνει ο Αποστολόπουλος. Το σουτ που θα γίνει θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Γκαντής. Ένα αρκετά καλό σουτ από τον Ζάγκο, τον Παναγιώτη Ζάγκο, μακρινό όμως. Πασχαλίδης τώρα από δεξιά. Προσπαθεί να κάνει τρίπλα, θα χάσει την μπάλα, προσπαθεί να την ξανακερδίσει. Τελικά έχουμε κάποιο παίκτη στο έδαφος. Διακόπτει το παιχνίδι διαιτητής, αν και έχει βγει η μπάλα, πλάγιο out. Προς το παρόν πάντως έχουμε ένα πλάγιο out που θα εκτελεστεί από τον Ζευγαρά για τον Ζάγκο, τον Παναγιώτη Ζάγκο. Αυτός κάνει την παλιά για τον Ηλία Ζάγκο. Θα βγει αυτός απέναντι από τον Γκαντή. Το δεύτερο σουτ και η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για την ομάδα των Ελπίδων, με τον Τσιντό να κάνει το σουτ. Ο Τσιντός ήταν αυτός που έκανε το δεύτερο σουτ. Πάνω στη γραμμή ο Αποστολόπουλος απομάκρυνε με το κεφάλι. Μια πολύ καλή στιγμή για την ομάδα των Ελπίδων, η οποία όμως δεν καρποφόρησε. Φάουλ τώρα έξω από την περιοχή με τον Γραβάνη αλλά και τον Ευθυμίου κοντά στην μπάλα. Ο Γραβάνης είναι τελικά αυτός που εκτελεί και θα στείλει την μπάλα out. Και έχουμε και το τελευταίο στήριγμα για το πρώτο ημίχρονο που φέρνει τις ομάδες στα αποδυτήρια με αυτή της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας Σοφάδων να προηγείται 1-0. Ξανά μαζί σας κυρίες και κύριοι για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του προπαιδικού πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας ανάμεσα στην Ποδοσφαιρική Ακαδημία Σοφάδων που είναι η τυπικά γηπεδούχος ομάδα και την Ακαδημία Ελπίδες Καρδίτσας, το Αθλητικό Σύλλογο Ελπίδες Καρδίτσας μάλλον, η οποία είναι η τυπικά φιλοξενούμενη. Οι δύο φιναλίστ. Η μπάλα πρέπει να πάει μπροστά, αυτό λέει ο διαιτητής προφανώς στον νεαρό ποδοσφαιριστή των Ελπίδων για να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι και αυτό ακριβώς γίνεται τώρα. Από το πρώτο ημίχρονο με ένα γκολ που ήρθε νωρίς στο 5ο λεπτό από τον Τσαχτιώτη με απευθεία στύπημα φάουλ η ομάδα των Σοφάδων προηγείται 1-0. Και τώρα οι Ελπίδες Καρδίτσας είναι αυτές που προσπαθούν να βγουν μπροστά. Είχαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ημίχρονο είναι 25 λεπτό, όπως και το δεύτερο βεβαίως, στο προπαιδικό πρωτάθλημα. Είχαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν με σουτ του Τσιντού, που απέκρουσε πάνω στη γραμμή ο αμυντικός, ο στόπερ των Σοφάδων, ο Αποστολόπουλος. Μπαλντάς. Θα γυρίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί ο Τσιντός, θα απομακρύνει μια αμυντική, η μπάλα θα φτάσει στον Κούλπα. Κούλπας με πολύ χώρο μπροστά του, αλλά τον καταδιώκει εκεί ο Καρατέλιος. Θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα και θα καταφέρνει για τον Γελιανίδη, ο οποίος κόβεται πάνω στη γραμμή. Ζευγαράς θέλει να αλλάξει για τον Ζάγκο, έκοψαν οι αμυντικοί. Επιμένει η ομάδα των Ελπίδων. Μπαλντάς για τον Ηλία Ζάρα. Το σούτ από τον Ζευγαρά, κοντράρι μπάλα. Ζάγκος. Ζάκος θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα περάσει δίπλα από το δοκάρι. Ένα από μια πολύ καλή ευκαιρία με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για την ομάδα των Ελπίδων. Το βολέ φέρνει την μπάλα εκεί που είναι ο Κοντός. Προσπαθεί ο Θεόδωρος Ζάκος, θα χάσει.
Έχουμε πλάγιο για την ομάδα των Σοφάδων. Ένα πλάγιο που παραχώρησε ο Γραβάνης και θα εκτελέσει ο Πασχαλίδης. Άφησε την μπάλα για τον Γεωργίου, αυτός προσπαθεί. Έχουμε αλλαγή από τον διαιτητή. Αλλαγή στην εκτέλεση του πλάγιου βεβαίως, το οποίο ήταν ο κοντός αυτή τη φορά που επανέφερε την μπάλα. Νέο πλάγιο ξανά. Ο κοντός θα τροφοδοτήσει τον Θόδωρο Ζάγκο. Πασχαλίδης. Αρκετά λάθη σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Κοντός και πάλι. Θέλει να περάσει για τον Μπαλντά. Με κάποιο τρόπο η μπάλα θα φτάσει σε αυτόν και τελικά έχουμε πλάγιο για ποιον. Για την ομάδα των Σοφάδων. Κόκαλης εκτέλεσε. Η μπάλα φτάνει στον Μπαλντά. Ψάχνει να βρει τον Ηλία Ζάγκο. Απομακρύνει ωραίο Αποστολόπουλος. Άρα λίγο να γίνει το λάθος εκεί από τους παίκτες των Ελπίδων. Τελικά καταφέρνουν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή. Και τώρα ο Μπαλντά στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη του. Φάουλ που θα κερδίσει ο αρχηγός των Ελπίδων. Γραβάνης είναι αυτός που ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Πασοφάδων, θα περάσει και έχουμε κόρνερ. Μπαλντάς έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι γίνεται η κεφαλιά, ο Γκαντής θα βγει, θα μαζέψει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Μπαλντά στη μεσαία γραμμή, ανάμεσα σε δύο και τρεις αντιπάλους, καταφέρνει, κρατάει την μπάλα. Είναι όμως πολύ πιεσμένος, βγάζει ωραία εκεί για τον Τσιντό, αλλά πρόλαβα η αμυντική και γύρισε η μπάλα πίσω στον Γκαντή, αυτός για τον Πασχαλίδη. Ξανακόβουν οι παίκτες των Ελπίδων. Ζευγαράς. Αλλάζει ωραία με τον Τσιντό. Ο Ζευγαράς θα μπει μέσα στην περιοχή. Συγκρατεί την μπάλα, θα κάνει και τη σέντρα πάνω στους αμυντικούς. Ελευθερώνει ωραία την άμυνά του. Ο Κάιας πρέπει να ήτανε, ο οποίος έχει μπει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ζάγκος και Μπαλντάς. Ηλίας Ζάγκος. Απέφυγε τον Τσιάκο, θα μπει μέσα στην περιοχή, θα τον κόψει όμως την τελευταία στιγμή ο Αποστολόπουλος, όπως είναι πανταχού παρόν και ο αμυντικός του Πασοφάδων. Προσπάθεια που γίνεται από τον Ζευγαρά. Ζευγαράς που συνεχίζει, περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπαλντάς θα πέσει και έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι που κερδίζει ο Μπαλντάς από τον Αποστολόπουλο. Όχι, από τον νομίζω είναι ο Τσαχματιώτης αυτός που έκανε το πέναλτι. Ο Μπαλντάς πάντως είναι στο έδαφος, όπως υπάρχει και παίκτης των Σοφάδων στο έδαφος. Σηκώθηκε τελικά, ήταν ο Γεωργίου από την προηγούμενη μονομαχία του με τον Ζευγαρά. Κάτως τώρα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των Ελπίδων, του ΑΣ Ελπίδες Καρδίτσας, να ισοφαρίσει. Φωνάξτε, φωνάξτε! Πάνω στην μπάλα είναι ο Θόδωρος Ζάγκος. Αυτός την κρατάει στα χέρια του, αυτός θα είναι λογικά και πέφτει στην εκτελέση στο πέναλτι. Για να δούμε λοιπόν τελευταίες οδηγίες από τον διαιτητή για το που θα στηθεί η μπάλα στον Ζάγκο. Θόδωρος Ζάγκος θυμίζουμε, παίζουνε δύο. Ο Παναγιώτης Ζάγκος, με συγχωρείτε, παίζουνε δύο. Ο Ηλίας Ζάγκος είναι ο δεύτερος.
Παναγιώτη Ζάκος λοιπόν. Το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι, συνεχίζει τη φάση και γκολ από τον Αζεργαρά τελικά. Μια επεισοδιακή φάση με το πρώτο σουτ να γίνεται το πέναλτι, να εξαιρείται από τον Παναγιώτη Ζάγκο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με διαφορετικό βέβαια πλέον σκηνικό, καθώς είμαστε στην ισοπαλία, είμαστε στο 1-1, 15 λεπτά πριν συμπληρωθεί το σύνολο της διάρκειάς του. Προσπάθεια τώρα από την ομάδα των Σοφάδων με τον Κούλπα. Θα χαθεί η μπάλα. Μπαλντάς. Η μπροστινή παλιά για τον Ηλία Ζάγκο. Απομάκρυνση σε πλάγιο out. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται με τον Ηλία Ζάγκο και τώρα τον Μπαλντά. Ξανά Ηλία Ζάγκο έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει. Γιώργο Καμπή στο σουτ που γίνεται από τον Μπαλντά. Απομακρύνουν οι αμυντικοί και τελικά η μπάλα θα φτάσει στην αγκαλιά του Γκαντί. Πιο ωρεξάτη φαίνεται να μπει και η ομάδα των Ελπίδων Καρδίτσας στο δεύτερο ημίχρονο και πέρα από τον γκολ που πέτυχε βεβαίως δημιουργεί και κάποιες φάσεις τώρα μπροστά στην εστία του Γκαντί. Δόθηκε στη συνέχεια στο παιχνίδι, απομάκρυνε ο Ευθυμίου, έχουμε νέο πλάγιο για την ομάδα των Σοφάδων. Κοντός. Θα χάσει την μπάλα από ωραία παρέμβαση που γίνεται από τον Πασχαλίδη. Κερδίζει όμως ο Γραβάνης. Και τώρα ο Παναγιώτης Ζάγκος στην μεσαία γραμμή θα πάρει το φάουλ από την επέμβαση του Κούλπα. Προσπάθεια τώρα από την ομάδα των Σοφάδων να βγει μπροστά και φάουλ που θα κερδίσει ο Πασχαλίδης, ο οποίος δεν είναι ο Πασχαλίδης, είναι ο Νοεσερχόν στο παιχνίδι. Ο Δελιανίδης, ο οποίος πάει να παίξει center forward, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις κινήσεις του. Αντικατέστησε ούτως ή άλλως τον Ζουρνατζόγλου που ήταν σε εκείνη τη θέση. Προσπαθεί εκεί ο Κούλπας, με φάουλ όμως λέει ο διαιτητής, αλλάζει κατοχή λοιπόν η μπάλα. Γραβάνης. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Ηλία Ζάγκο. Απομάκρυνε αμυντική μπάλα, ξαναφτάνει στο Ζάγκο. Θα γυρίσει αυτός για τον Μπαλντά. Ο Μπαλντάς μέσα στην περιοχή προσπαθεί να δώσει για τον Παναγιώτη Ζάγκο. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Κερδίζουν οι παίκτες των Ελπίδων Καρδίτσας. Σχεδόν πάνω στη γραμμή αυτό το φάουλ. Τώρα θα έχουμε βεβαίως από την πλευρά του διαιτητή το τείχος που θα πρέπει να στηθεί στο σωστό σημείο. Γκαντής, οδηγίες στους παίκτες του να κλείσουν το οπτικό πεδίο του Μπαλντά, γιατί αυτός είναι που θα εκτελέσει το φάουλ. Μπαλντάς λοιπόν προσπαθεί απευθείας, η μπάλα θα περάσει, καλό ήταν, θα περάσει πάνω από το δοκάρι, από τη συμβολή των δοκών και θα καταλήξει out. 6 ακόμη λεπτά για να συμπληρωθούν τα 50 που είναι η συνολική διάρκεια του παιχνιδιού.
στη μεσαία γραμμή η μπάλα με τον Δελιανίδη να τη στέλνει στην προσπάθεια να τροφοδοτήσει κάποιο συμπαίκτη του να τη στέλνει πλάγιο out. Πλάγιο που εκτελέστηκε με, για τον Ηλία Ζάγκο, ο οποίος θα κάνει την παλιά ζευγαράς πάνω στον αμυντικό, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την αιστεία. Συνεχίζεται η φάση, ζευγαράς. Έχει σηκώσει offside ο επόπτης, τώρα τον είδε ο διαιτητής και το καταλόγησε. Μπήκε στη φάση ο ζευγαράς από θέση offside. Πέντε ακόμη λεπτά, 1-1 ανάμεσα σε Ποδοσφαιρική Ακαδημία Σοφάδων και Αλφα Σίγμα Ελπίδες Καρδίτσας. Αν θα γίνει τώρα η αλλαγή, περιμένει πάντως ο Τίκας εκεί στη γραμμή. Πράγματι γίνεται αλλαγή, θα μπει ο Τίκας, πρέπει να είναι ο Τσιντός αυτός που βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αν πρόλαβα να δω καλά. Πράγματι ο Τσιντός λοιπόν έφυγε από το μάτς για να πάρει τη θέση του στο 46 ο Τίκας. Ήδη δύο αλλαγές έχουν γίνει από πλευράς του κυρίου Καραγιωργόπουλου για την ομάδα των Σοφάδων, με τον Κάια να περνάει στη θέση του Εκίζογλου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, του Βασίλη Εκίζογλου, και στο 36 ήταν ο Δελιανίδης αυτός που αντικατέστησε τον Ζουρνατζόγλου. Θόδωρος Τσιάκος. Η παλιά του για τον Κούλπα. Κούλπας προσπαθεί να την ταχύνει και να μπει στην περιοχή. Θα τα καταφέρει, κάνει το γύρισμα. Έχουμε την επέμβαση εκεί των αμυντικών και το κόρνερ για την ομάδα των Σοφάδων. Απομακρύνθηκε και τώρα έχουμε τον Ζάρα που είναι μόνος του με 6-7 παίκτες εκεί τον Σοφάδων, αλλά καταφέρνει να κάνει την παλιά θέλοντας να βρει τον εισελθόντα τον Τίκα. Τίκας που θα κάνει φάουλ. Γκαντής θα γεμίσει προς την περιοχή των Ελπίδων. Διώχνει μια αμυντική και τώρα ο Μπαλντάς. Τον καταδιώκει ο Νεσεθόντας ο κεφαλάς. Συνεχίζει ο Μπαλντάς, θα κάνει φάουλ σύμφωνα με τον επόπτη. Δεν τον είδε δηλαδή στον επόπτη, αλλά τέλος πάντων η μπάλα έχει κερδιθεί από τους παίκτες Σοφάδων που προσπάθησαν με τον Θόδωρο Τσιάκο να την προωθήσουν, αλλά τελικά έχουμε πλάγιο out της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. 1-1 το αποτέλεσμα ανάμεσα σε Πάσο Φάδων Καρδίτσας, Πάσο Φάδων και ΑΣ Ελπίδες Καρδίτσας. Ένα μακρινό σουτ που επιχείρησε τώρα ο Κοντός, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη τύχη, στα χέρια του Γκαντή κατέληξε η μπάλα. Αυτός με δυνατό βολέ προσπαθεί να την προωθήσει για τον Πασχαλίδη και τον Κούλπα. Διώχνουν οι αμυντικοί, επιμένει με τον Τσαχματιώτη η ομάδα των Σοφάδων. Τσαχματιώτης κρατάει την μπάλα παραπάνω από όσο θα έπρεπε και κόπηκε. Προσπαθεί να την ξανακερδίσει. Κοντός τροφοδότησε. Το ζευγαρά χάθηκε η μπάλα και τελικά έχουμε τι, έχουμε, έχει βγει, είναι πλάγιο. Κοντός για τον Παναγιώτη Ζάγκο. Αυτός θα κάνει την προσθενή μαλλιά. Τίκας είναι εκεί, θα φύγει δεξιά και τελικά έχουμε out. Έκανε δεύτερο κοντρόλ, θα έπρεπε να σουτάρει απευθείας για να μπορέσει να
έχει περισσότερη τύχη από τη στιγμή που έχασε την επαφή με την εστία, χάθηκε και η ευκαιρία ή τουλάχιστον η δυνατότητα να δημιουργηθεί ευκαιρία. Γκαντής περνάει μπάλα από Μακρίνιο Ευθυμίου. Μπαλντάς δεν υπάρχει εκεί συμπαίκτης του. Μόνο ο Γκαντής που δεν βιάζεται θα πάει να μαζέψει την μπάλα. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις πλέον του παιχνιδιού. Ένα λεπτό συμπληρώθηκε και έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή της συνάντησης. Χωρίς νικητή λοιπόν ο τελικός του προπαιδικού πρωταθλήματος, θα μπούμε σε διαδικασία ανάδειξής του μέσω των πέναλτις. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτις. Το πρώτο πέναλτι είναι από την ομάδα των Ελπίδων Καρδίτσας. Αυτές εκτελούν πρώτες, όπως είδατε ευστόχησε ο Γραβάνης. 1-0 λοιπόν, ή αν προτιμάτε 0-1 στην διαδικασία των πέναλτι. Από την πλευρά των σοφάρων θα χαθεί το πέναλτι. Να δούμε. Έχω μια δυσκολία να διακρίνω ποιος από τους ποδοσφαιριστές ήταν αυτός που εκτέλεσε. Ήταν νομίζω ο Κάιας. Ο Παναγιώτης Ζάκος τώρα απέναντι στον Γκαντή. Παραμένει το 0-1, δεύτερο πέναλτι. Εκτελεί η μπάλα ένα στα δίχτυα. 0-2 για την ομάδα των Ελπίδων. Ο Κούλπας τώρα είναι αυτός που θα στήσει την μπάλα απέναντι από τον Πρέπα για το δεύτερο πέναλτι του Πασοφάδων. Θα εκτελέσει στο δοκάρι. Δεύτερο χαμένο πέναλτι. Το προβάδισμα βεβαίως τώρα για την ομάδα των Ελπίδων Καρδίτσας, του ΑΣΕΚΜΑ Ελπίδες Καρδίτσας, γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Προς το σημείο του πέναλτι κατευθύνεται ο Ηλίας Τζάγκος. Από το σημείο που βρισκόμαστε είναι λίγο δύσκολο με τους αριθμούς, το επαναλαμβάνουμε συχνά γιατί με τα νούμερα των παικτών. Ηλίας Τζάγκος λοιπόν απέναντι από τον Γκαντή. 0-3. Τσαχματιώτης είναι αυτός που θα εκτελέσει το τρίτο πέναλτι. Εκτελεί την μπάλα στα δίχτυα. Παρατείνεται λοιπόν η αγωνία. 1-3. Κοντός. Αν ο Κοντός τώρα ευστοχήσει, τελειώνουν όλα και πράγματα. Ο Κοντός λοιπόν θα ευστοχήσει, γίνεται το 1-4. Τα επόμενα πέναλτι δεν έχει σημασία να εκτελεστούν. Η ομάδα των Ελπίδων είναι αυτή που μέσω της ψυχοφθόρου διαδικασίας, ακόμη και για τα μικρά παιδιά, παίρνει το τρόπαιο, είναι η πρωταθλήτρια ομάδα στο προπαιδικό για το 2000, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016. Yeah.